Γιατί αυτό το Υπουργείο, γιατί αδράνησε τη στιγμή που όλη αυτή η διαδικασία στηριζόταν σε αντικειμενικά κριτήρια και μόνον. Δεν είχαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βέβαια, για να περνάει κάποιες εγκυκλίους και κάποιες άλλες αποφάσεις μέχρι την τελευταία στιγμή το έκανε το Υπουργείο. Γι' αυτό όμως το πράγμα, το οποίο πραγματικά αφορά, αφορά μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών, ανά την επικράτεια, πολύ μεγάλη μερίδα, α, α, αδιαφόρησε. Αδιαφόρησε τελείω. Η πρόεδρο τη Ελμέ Μαγνησία, Μαρία Γιανουλή, ξεσπά κατά τη προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που όπω καταγγέλει, καθυστέρησε στο θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα έξι εβδομάδες περίπου πριν την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά να μην έχουν ξεκινήσει σχετικέ διαδικασίε για την κάλυψη των κενών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευση η διαδικασία όλη αυτή που έπρεπε να ακολουθηθεί και έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεν έγινε. Ενώ με ένα απλό αίτημα που θα έκανε το Υπουργείο Παιδείας στο ΣΤΕ, θα μας έδινε την άδεια να ολοκληρώσουμε ποια διαδικασία, τη διαδικασία των υπεραριθμιών μέσα εδώ, στο, στο πίσδε μας των υπεραριθμιών, των τοποθετήσεων και βελτιώσεων των καθηγητών, δηλαδή των εσωτερικών μεταθέσεων. Και από εκεί και πέρα, εφόσον ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, μετά καταγράφεται με τα κενά μας και έτσι παίρνουμε, λέμε τι εκπαιδευτικούς θέλουμε, πόσους θέλουμε και ζητούμε τον α, α, ανάλογο αριθμό για αποσπάσεις. Από εκεί και πέρα, όταν οι αποσπάσεις δεν μας αρκούν, Πηγαίνουμε στους αναπληρωτές. Αυτή είναι όλη. Ε, λοιπόν, τώρα έπρεπε ήδη να είχαμε τελειώσει από τα εσωτερικά εδώ, τα του νομού μας, για να σας πω. Ε, ενώ εμείς προχθές Αρχίσαμε και υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο αυτό δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Με εξαίρεση την περίοδο του 15 Αυγούστου, όλο το υπόλοιπο διάστημα τα υπηρεσιακά συμβούλια θα εργαστούν πυρετοδό, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίε για την καταγραφή των κενών και για την απόσπαση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικών. Με σκοπό στα μέσα Σεπτεμβρίου που θα ανοίξουν τα σχολεία, να μην υπάρχουν προβλήματα με το διδακτικό προσωπικό. Εμεί τώρα το χρονοδιάγραμμά μα είναι μέχρι τις 12 Αυγούστου να είμαστε σχετικά με τι αιτήσει και μετά από το 15 Αυγούστου πάλι. Mm. μέχρι Συνεχίζουμε αμέσω μετά το 15 Αυγούστου. Θα είμαστε και όπω βλέπετε είμαστε εδώ όλοι και στην δευτεροβάθμια οι συνάδελφοι και εμεί ω Περισσιακό Συμβούλιο για να κάνουμε ό,τι το καλύτερο και να μπορέσει να αρχίσει το Σεπτέμβριο τα σχολεία να είναι ανοιχτά και με του καθηγητέ του. Αυτή τη στιγμή, μόνο στην ειδικότητα των φιλολόγων, καταγράφονται σχεδόν 40 κενά στα γυμνάσια και τα λύκια τη Χερσαία και τη νησιωτική Μαγνησία.